I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Yeah. Yeah. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια εκπομπή Full Court Cast. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη τον Δέλη Χρήστο από την Πάφο. Ο Δημήτρης στον Άτλαντα. Τα τελευταία χρόνια. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια να έχετε σε αυτό που κάνετε. Διότι φτάνει έστω και αυτές τις μέρες η καλαθόσφαιρα στα σπίτια του καθενός και μπορεί και τουλάχιστον να κάνει λίγο πιο δημιουργικά πράγματα στην καθημερινότητά του. Ναι, είναι μια σειρά εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει αφού όλοι πλέον είμαστε στα σπίτια, τουλάχιστον βρίσκουμε την ευκαιρία με διάφορες συζητήσεις να γνωρίσουμε κάποια πρόσωπα που ασχολούνται με την καλαθόσφαιρα στην Κύπρο, να συζητήσουμε περί το τι γίνεται πλέον τα τελευταία χρόνια στην Κυπριακή καλαθόσφαιρα. Έτσι, μην έχοντας πλέον και κάτι άλλο να κάνουμε, είναι η μόνη δίωδος από την καθημερινότητα. Νομίζω ότι έχει και τα καλά της αυτή η καραντίνα, διότι ο καθένας πλέον βρίσκει χρόνο έτσι λίγο να κάνει ένα restart, να βάλει κάποια πράγματα στη θέση του, να δει τι έκανε λάθος, τι έκανε σωστό, και είναι πάρα πολλές ημέρες που έχεις πραγματικά χρόνο να ξεπλύνεις τον εγκέφαλό σου και να δεις την επόμενη μέρα. Και νομίζω κάτι παρόμοιο ισχύει για την καλαθόσφαιρα. Εσύ πώς περνάς αυτόν τον καιρό, αυτές τις ημέρες? Οικογενειακά, προσπαθούμε να βάλουμε μια ρουτίνα στην καθημερινότητα μας, να γυμναζόμαστε. Εγώ, όσο έλεγα και πριν, ότι τελειώνω το μεταπτυχιακό μου πάνω στην εκπαιδευτική διοίκηση, οπότε βρήκα και αρκετό χρόνο να ασχοληθώ με τις μεταπτυχιακές μου εργασίες. Σίγουρα, επειδή προσπαθούμε να τρέξουμε μια διαδικασία online προπόνησης στον Άτλαντα, ένα αρκετά μεγάλο μέρος των τμήματων έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά των πιο αγωνιστικών τμήματων, οι οποίοι γνωρίζουν και το ασκησιολόγιο, γνωρίζουν και τις κουβέντες που θα τους πούμε, και δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα για να καταλάβουν τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο που έχουν. Και ασχολούμαστε και με τις προπονήσεις μας, βασικά. Ναι. Ξέρεις, σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε αρκετά για τον Άτλαντα, στο δεύτερο κομμάτι της. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με σένα. Να σε γνωρίσει ο κόσμος, όσοι δεν σε γνωρίζουν. Να μάθουν ποιος είναι ο Δημήτρης ο Δέλη Χρήστος, πώς ξεκίνησε το μπάσκετ, τι έκανε στην καριέρα του ως αθλητής και στην προπονητική στη συνέχεια. Έτσι, θέλω να σε πάρω πίσω στα πρώτα σου χρόνια, τότε που μπήκες για πρώτη φορά στο γήπεδο και έπιασες την μπάλα, να μας πεις πώς ξεκίνησες να παίζεις. Εγώ ήμουν σε μια εποχή που στην Ελλάδα άνθιζε το μπάσκετ και δεν μιλάω για την εποχή, είναι σαφώς και η εποχή του Νικού Γκάλη, αλλά εμείς είμαστε παιδιά, όταν εγώ είμαι γεννημένος το 1982, άρα το 95-96, όταν ξεκινούσαν οι δυναστείες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, ήμασταν 13-14 χρονών. Τότε αρχίσαμε καταλαβαίναμε τι είναι το μπάσκετ. Εγώ ήμουν τυχερός, ήμουν σε μια ακαδημία, ίσως η πιο ιστορική ακαδημία της Θεσσαλίας, ονομάζεται Κεραυνός. Είναι μια καθαρά ομάδα παραγωγής ταλέντων. Είναι μια απίστευτη κουλτούρα σε αυτή την ομάδα, το πώς παράγει συνεχώς παίχτες. Αυτή τη στιγμή, επειδή παρακολουθώ και είναι και πολλοί φίλοι μου οι άνθρωποι της ομάδος, έχουν παιδιά σε πολλές πόλεις και σε πολλές ομάδες της Ελλάδος. Από αυτή την ομάδα έχει βγει και ο Βασίλης Σπανούλης και πολλά άλλα παιδιά που παίζανε και Α1 και Α2 κατηγορία. Αυτή η ομάδα ήταν ο δορυφόρος, ήταν η θυγατρική του Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας, μια ομάδα που έπαιξε πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδος, αλλά για διάφορους λόγους αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Οπότε είχε δημιουργηθεί έτσι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα δεδομένα της Ελλάδος. Υπήρχε η ομάδα της πρώτης κατηγορίας που ήταν ο Γυμναστικός,
και από πίσω υπήρχε η θηγατρική που παρήγαγε παίχτες ασταμάτητα. Εγώ ήμουνα σε μια φουρνιά που ήμουνα συμπαίκτης με τον Βασίλη του Σπανούλη. Ήμασταν πολλά χρόνια μαζί. Καταφέραμε, φτάσαμε να γυρίζουμε και ένα πρωτάθλημα εφήβων Ελλάδος το 99. Ήταν μια μέρα, εγώ λέω, θα γίνει ταινία αυτό το πρωτάθλημα. Είμαστε παιδιά του μπάσκετ. Δεν ξέρουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Όλη μέρα ασχολούμαστε με το μπάσκετ. Έχουμε σπουδάσει το μπάσκετ. Από εκεί και μετά έγινε επαγγελματίας, με προώθησαν και εμένα στην πρώτη ομάδα. Υπέγραψα το επαγγελματικό μου συμβόλαιο, έτσι ήταν η διαδικασία τώρα. Όποιος ξεχώριζε τότε προχωρούσε, έπαινε στην πρώτη ομάδα. Έπαιξα πολλά χρόνια στην Α2 και έπαιξα και μία χρονιά στην πρώτη κατηγορία με τη Λάρισα. Α2 ήμουνα χρόνια στη Λάρισα. Έπαιξα στον ΚΑΟ Δράμα, στο Παγκράτη, στον Ίκαρο Καλυθέας. Γύρισα, έγινα και εγώ λίγο γυρολόγος. Πήρα πολλά πράγματα από τον μπάσκετ, όμως η αλήθεια είναι. Στη Λάρισα ήσουν μέχρι το 2006, αν δεν κάνω λάθος, τότε που η Λάρισα ήταν η πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Τότε. Ήταν η πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία, ναι. Με μια καινούργια τότε διοίκηση. Η Λάρισα, για να ξέρει και ο κόσμος, είχε ευνοηθεί από μια ρύθμιση που είχε έρθει τότε στην Ελλάδα, που ονομαζόταν ειδική εκαθάριση. Και είχε πάρα πολλά χρέη και με αυτή τη ρύθμιση κάπως οι άνθρωποι συμμάζεψαν την ομάδα και κατάφεραν μέσα σε λίγα χρόνια να την φτάσουν στην πρώτη κατηγορία. Και μπορώ να σου πω ότι εκείνη τη χρονιά που ήμουν από πρώτη κατηγορία ήμουν όχι απλά τυχερός, διότι οι επιλογές των παιχτών που είχε φέρει τότε η ομάδα ήταν απίστευτες, αν σκεφτούμε για τα τωρινά δεδομένα. Εγώ δηλαδή ήμουν συμπαίχτης με τον Παυλήρη, που ήταν από τους πρώτους χώρες στην Ελλάδα, είχε παίξει στον Ηρακλή, με τον Παπα-Νικολόπουλο, τον Νίκο, με τον Μάσεϊ, τον Τσερεμάη Μάσεϊ, όποιον το θυμάται, είχε παίξει στον Άρη, στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά. Είχαμε σπουδαία ονόματα τότε στην πρώτη κατηγορία, ήταν φοβερή και δεν το ζητώ, εντάξει, ο Προπολαφίδης, απίστευτος δάσκαλος, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Ο Κώσο Πιλαφίδης είναι και ο προπονητής που στην ουσία έβγαλε τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη. Ήταν η εισήγησή του στον Ηρακλή ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να τον πάρετε στον Ηρακλή. Σωστά. Ακολούθησε ο ΚΑΟ Δράμας, όπως είπε, στην Α2, επιστροφή στην Α2. Γιατί επέλεξες να κάνεις ένα βήμα πίσω, ας πούμε, ποιος ήταν ο λόγος? Να σου πω, όπως και αυτή τη στιγμή πάρα πολλά παιδιά στην Κύπρο, νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό νεαρών παιδιών, τους λείπουν οι αγώνες. Οι Έλληνες παίκτες έχουν αυτή την πολυτέλεια να πάνε στην Α2, να πάνε στη Β' κατηγορία, που είναι πολύ ψηλό επίπεδο κατηγορίες και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι και οι επαγγελματικές ομάδες. Δηλαδή κάνουν προπονήσεις, έχουν γυμναστές, η προπονητική διάρκεια της χρονιάς μπορεί να είναι 10 μήνες, 11 μήνες. Οπότε εσύ κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει να την κάνεις. Στην Κύπρο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, αν φύγει ένα παιδί από την πρώτη κατηγορία και πάει στη δεύτερη κατηγορία, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πάρα πολύ λίγες οι ομάδες που έχουν συνθήκες που μπορούν να δουλέψουν τα παιδιά. Έτσι και εγώ, σαν νέο παιδί, επειδή δεν είχα αρκετό χρόνο συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία, ήθελα να παίξω. Γιατί ένας παίχτης νεαρός, αν δεν παίζει, χάνεται. Πρέπει να παίζει, να έχει συνέχεια χρόνο συμμετοχής. Είναι καλές οι εμπειρίες στις ομάδες της αντρικής πρώτης κατηγορίας. Αυτά που παίρνει είναι τελείως ξεχωριστά. Μαθαίνει να δουλεύει επαγγελματικά, παίρνει τρομερά εθίσματα από συμπαίκτες που είναι επαγγελματίες. Δουλεύει σε ένα άλλο level. Όμως παρόλα αυτά, αν δεν έχει χρόνο συμμετοχής, πρέπει να βρει χρόνο συμμετοχής. Πρέπει να παίζει δηλαδή. Και εμένα αυτή είναι η συμβουλή μου στα νέα παιδιά. Να μην φοβούνται να κάνουν ένα πισωγύρισμα, αν βρουν τις συνθήκες που μπορούν να παίξουν. Ακολούθησε ο Ίκαρος της Νέας Μύρνης, άλλα δύο χρόνια, ένα ή δύο χρόνια, νομίζω είχες υπογράψει για δύο χρόνια και έμεινες ένα, κάτι τέτοιο. Ναι, έτσι ακριβώς. Βασικά υπήρχε ένας όρος στο συμβόλαιο ότι αν δεν ανέβει η ομάδα, αν ήθελα να φύγω, αν ήθελα να μείνω. Με την ομάδα, να σας πω την αλήθεια, ο Ίκαρος είναι και έτσι
ο Ίκαρος Καλυθέας ήταν μια ομάδα, μια έμπνευση ενός φοβερού ανθρώπου, του Δημήτρου Αγγελόπουλου, είναι ένας επιχειρηματίας της Αθήνος. Πήρε τον Ίκαρο από το τοπικό και τον έφτασε σχεδόν να παίζει Ευρώπη. Σπατάλησε πάρα πολλά λεφτά, έβαλε φοβερά πράγματα, τεχνογνωσία καινούργια μέσα στην ακαδημία του, μέσα στην ομάδα του. Εγώ δυστυχώς εκείνη τη χρονιά, επειδή είχα πάθει έναν ύπουλο τραυματισμό την προηγούμενη χρονιά, ένα κάταγμα κοπόσεως, δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω καλή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι ήταν πολύ επαγγελματίες, με βοήθησαν, κατάλαβαν το πρόβλημα που είχα. Δεν το συζητώ σε θέμα πληρωμών και σε θέμα συμβολέου, ότι εννοείται πως όλα. Παρ' όλα αυτά, κατάφερα εκείνη τη χρονιά να παίξω καλά. Και η ομάδα αποφάσισε να μην με ανανεώσει συμβόλαιο. Λένε όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο. Και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Παρόλο που έφυγα από τη Β' Εθνική, βρήκα, άνοιξε μια τρομερή αγκαλιά στο Παγκράτη, που ήταν η επόμενη ομάδα μου. Και μπορώ να πω ότι στο Παγκράτη έπαιξα ένα χρόνο. Δυστυχώς θα μπορούσα να παίξω πολύ παραπάνω χρόνια. Κάποιες συγκυρίες ήρθαν ότι έπρεπε να επιστρέψω στη Λάρισα. Αλλά στο Παγκράτη πραγματικά όχι το έχω στην καρδιά μου. Είναι από τις αγαπημένες μου ομάδες, διότι επικρατεί μια απίστευτη κουλτούρα σε αυτή την ομάδα. Ο τότε πρόεδρος, ο κύριος Παπακυριάκης, που αργότερα ήταν και αντιπρόεδρος του Άρη, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας εξαιρετικός δικηγόρος, ένας κύριος. Είναι, μπορώ να σου πω, από τους πιο ντόμπρους πρόεδρους που έχω δει στη ζωή μου. Και έχω πολλές ιστορίες να πω, και πραγματικά εκείνη η χρονιά ήταν η καλύτερη μου χρονιά σαν αθλητής μπάσκετ. Μπορώ να πω έξα το καλύτερο του μπάσκετ στην Α2 τότε, με τον προπονητή, ξεκίνησαμε άλλο προπονητή, καταλήξαμε τον κύριο Λιώγα, ένα φοβερό δάσκαλο του μπάσκετ, και πραγματικά έκανα μια υπέροχη χρονιά που έτσι με έχει αφήσει πολύ καλές αναμνήσεις στον Παγκράτη. Νομίζω ότι ο Παγκράτη ήταν η πρώτη του, όταν πήγες εσύ στο Παγκράτη, ήταν η πρώτη του χρονιά στην επιστροφή του στην Α2, γιατί είχε περάσει σε δεύτερη και τρίτη. Ναι. Νομίζω ήταν η πρώτη χρονιά στην Α2 τότε, ναι. Και μετά την ταλαιπωρία του για χρόνια. Μας είπες για ένα χρόνο. Έμεινα ένα χρόνο, ναι. Βασικά, μετά είχε έρθει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Και έπρεπε και εγώ, εκτός ότι ήμουν αθλητής, έπρεπε να δω και λίγο παρακάτω, διότι υπάρχει ένα αρνητικό στην Ελλάδα για τους αθλητές. Αρνητικό θετικό, ότι σου δίνεται η δυνατότητα να πάρεις αναβολή στρατού, ώστε να μπορέσεις, εμάς τους αθλητές μας βοηθάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, διότι κρίσιμα χρόνια, 18, 19, 20, μπορούμε να αφοσιωθούμε στον αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, το βρίσκεις στη συνέχεια στην πορεία σου μπροστά σου. Και τότε έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις που αφορούσε το στρατιωτικό και τις σπουδές μου στη Γυμναστική Ακαδημία που ήταν στα Τρίκαλα. Έτσι, παρόλο που μου είχε κάνει μια εξαιρετική πρόταση στο Παγκράτη, πήρα την απόφαση να γυρίσω πίσω στη Λάρισα, να αγωνιστώ για 3 χρόνια στο Φίνικα. Ήταν καλή ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής τότε, πρωταγωνιστούσε. Και σε αυτά τα 3 χρόνια να καταφέρω να κάνω το φανταρικό μου, να πάρω το πτυχίο μου στη Γυμναστική Ακαδημία και να προχωρήσω έτσι, για να δει, πολλές φορές οι αθλητές πρέπει να σκέφτονται και την επόμενη μέρα. Είναι καλό το μπάσκετ, καλό ο αθλητισμός. Εμείς ήμασταν και, ας πούμε, λίγο από τους τυχερούς, πήραμε και κάποια συμβόλαια καλά τότε, και η Β' Εθνική και Α2 ήταν αρκετά καλά τα λεφτά που παίρναμε. Όμως πρέπει να βλέπουν την επόμενη μέρα, πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, γιατί κάποια μέρα το μπάσκετ τελειώνει. Και ακολούθησε η Κύπρος στη συνέχεια. Ήρθες στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΠ το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ήρθα στην Κύπρο. Η γυναίκα μου είναι από την Πάφο. Όταν τελειώσε και το συμβόλαιο μου με το Φίνικα και είχα τελειώσει, ας πούμε, σχεδόν τις σπουδές μου, σκεφτήκαμε ότι ήταν μια καλή περίοδος για να κάνουμε μια αλλαγή. Τότε τα πράγματα στην Ελλάδα και δεν ήταν και πολύ καλά, η αλήθεια είναι, από πολλές πλευρές. Πήραμε αυτή την απόφαση. Ένα χρόνο στην ΑΠΟΠ περάσαμε αρκετά καλά. Είχαμε μια φοβερή ομάδα, μπορώ να πω τότε. Δηλαδή, άμα τη συγκρίνω με τις ομάδες της Β' κατηγορίας τότε, ο ΑΠΟΠ τότε με 2 ξένους ήταν για πρώτη κατηγορία.
Δεν το συζητώ. Υπήρχαν πολλοί παίκτες και καλά, καλοί παίκτες. Όμως τότε το πρωτάθλημα ήταν πολύ πεσμένο. Ήταν παρακμασμένο το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Οπότε δεν ήταν γενικά καλή χρονιά βασικά. Όμως τότε είχαμε ξεκινήσει να δουλεύουμε και στις ακαδημίες του ΑΠΟΠ. Κάναμε πολύ καλή δουλειά τότε. Αρκετά παιδιά, δηλαδή μπορώ να σκεφτώ τώρα, δηλαδή ο Πορφυρίδης, το θυμάμαι, ήταν από τα πρώτα παιδιά που γράφτηκαν όσοι ασχολούνται με το Κυπριακό μπάσκετ, γνωρίζουν τον Πορφυρίδη, ένα παιδί στο φιλικό του ΑΠΟΠ, από τα ταλέντα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή του Κυπριακού μπάσκετ. Ήταν από τα πρώτα παιδιά που γράφτηκαν σε ένα κλιμάκιο εκεί που είχα και δόξα τω Θεώ είχαμε πάει αρκετά καλά. Άρα την προπονητική σου, την ασχολήσαμε με την προπονητική, την ξεκίνησες εδώ στην Κύπρο ή είχες και στην Ελλάδα? Όχι. Δούλευα πολλά χρόνια. Είχα κατασταλάξει από την ώρα που έπαιζα μπάσκετ ότι αυτό θα είναι η επόμενη μου δουλειά. Το κομμάτι των ακαδημιών, η προπονητική στην ουσία. Και παράλληλα με τον μπάσκετ δούλευα κιόλας. Δηλαδή και στην Αθήνα δούλευα και στη Λάρισα πριν φύγω δούλευα και όταν γύρισα δούλευα. Κυρίως στο κομμάτι των ακαδημιών, στο κομμάτι της οργάνωσης της ομάδος, στην διοίκηση των ακαδημιών, σε αυτά τα κομμάτια κυρίως δούλευα. Πάντως εγώ όσες φορές έχω παρακολουθήσει και επειδή σε βλέπω πάντα συνήθως με μικρά παιδιά, βλέπω το πόσο πολύ σε αγαπάνε τα παιδιά. Δηλαδή αυτή η σχέση που έχετε μεταξύ σας εμένα μου έχει προκαλήσει πολύ εντύπωση. Κοιτάξτε, αυτό λέω και στα παιδιά κάθε μέρα, ότι τα μπασκετικά μου παιδιά μπορεί να τα βλέπω πιο πολύ ώρα από τα παιδιά μου τα βιολογικά. Περνάμε πολλές ώρες μαζί, καθημερινά, ταξίδια, τουρνουά. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν φουρνιές τώρα που έχουμε κάνει πάνω από 10 ταξίδια εκτός Κύπρου με παιδιά. Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, δένεσαι. Όταν μιλάμε ακόμα που κάνουμε τις διασκέψεις μας στο Zoom, ξέρετε, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη χαρά από όλους και από μένα και από τα παιδιά που τους βλέπω ότι μιλάμε, γελάμε, λέμε κανένα αστείο και η ανταπόκριση στις προπονήσεις είναι συγκλονιστικό. Εντάξει, όποιος δεν είναι, το να ασχολείσαι με τα παιδιά είναι ένα φοβερό πράγμα. Εμείς είμαστε τυχεροί διότι έχουμε βέβαια εκτός από την τύχη που έχουμε να δουλεύουμε παιδιά έχουμε και πολύ μεγάλη ευθύνη. Το να δουλεύεις με παιδιά είναι τεράστια ευθύνη, διότι τα παιδιά σε βλέπουν σαν πρότυπο. Ο προπονητής, ο δάσκαλος είναι πρότυπο για τα παιδιά, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και σε αυτά που λες και σε αυτά που κάνεις και στον τρόπο που τα μεταχειρίζεσαι και στις εκφράσεις, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια, ό,τι βλέπουν κάνουν και όπως πάθεις τα παιδιά, έτσι θα εξελιχθούν τουλάχιστον στο κομμάτι του μπάσκετ στην πορεία της ζωής τους. Μία ερώτηση που μου αρέσει να κάνω σε αθλητές που ασχολούνται παράλληλα με την προπονητική και ιδιαίτερα σε παιδικές ηλικίες. Όταν ξεκίνησες να ασχολείσαι με την προπονητική, άλλαξε και ο τρόπος παιχνιδιού σου μέσα στο... Γιατί έπαιζες παράλληλα, άλλαξε ο τρόπος παιχνιδιού σου? Κοιτάξτε, στην προπονητική σίγουρα υπάρχει το κομμάτι το τεχνικό, το πώς διδάσκεις τις κινήσεις και το τακτικό, το πώς αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, τον μπάσκετ. Σίγουρα, διδάσκοντας κάθε μέρα μια συγκεκριμένη κίνηση, μπαίνει και σε το μυαλό σου ότι, ξέρεις, όταν πας να παίξεις, θυμάσαι και έρχεσαι πίσω σε αυτά που διδάσκεις. Και λες, μα δεν έκανα καλά αυτή την κίνηση, μα τι τελείωμα ήταν αυτό που έκανα, μα πώς σουτάρω, έτσι. Σίγουρα τα σκέφτεσαι αυτά όταν παίζεις. Ναι, ναι. Άτλαντας λοιπόν, από μια ακαδημία που ιδρύθηκε το 2013 στην ΠΑΦΟ, νομίζω συμπήκες την επόμενη χρονιά ή ήσουν από την αρχή, θύμισε μας. Όχι, ήμουν από την αρχή, ναι. Okay. Είμαστε μαζί με τον Θανάση. Είναι η ιστορία που δημιουργήθηκε, αλλά είναι καμιά μέρα να σε καλέσουμε στην ΠΑΦΟ έτσι να πιούμε κανένα κρασί, να μάθεις όλες τις ιστορίες, γιατί έχει πολύ πλάκα η όλη διαδικασία, το πώς έγινε, το πώς εξέλιχθηκε. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που δεν τις ξέρει ο κόσμος. Γίναν πολλά πράγματα τα οποία και εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύαμε το πώς μπορούσαν να συμβούν έτσι ξαφνικά. Το μόνο μπορώ να σου πω ότι μέσω ενός φίλου μας που μας βοήθησε πάρα πολύ στην αρχή να εξελιχθούμε,
ξαφνικά μια μέρα ο κύριος αυτός, θα πω έτσι μια ιστορία για να, τη, για να δει και ο κόσμος λίγο ότι κάποια πράγματα είναι και λίγο... υπάρχει λίγο και η μοίρα που τα φέρνει. Είχαμε έναν άνθρωπο που μας βοηθούσε τέλος πάντων, του άρεσε αυτό που έκανε, δεν ήθελε πολλά-πολλά, ήταν η αγάπη του για το άθλημα, για εμάς. Αυτός ο άνθρωπος είχε μια εταιρεία offshore, επενδυτική, και ξαφνικά μια μέρα μας λέει, θα έρθει ένας επενδυτής, λέει, εδώ πέρα, θα σας γνωρίσει, λέει, του αρέσει το μπάσκετ. Εντάξει, να έρθει. Και τι έτυχε να τον φέρει την ημέρα που... ήταν η πρώτη μέρα, ήταν ο Πεντέης στην ουσία, κάναμε μια εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τον Άτλαντα και εμφανίστηκε ο κύριος, πολύ ωραία, μου αρέσει αυτό το πράγμα, θα τους αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Και έτσι βρεθήκαμε ένα πορτοκαλί αυτοκινητάκι που κυκλοφορεί στον δρόμο. Ξαφνικά και εμείς λέγαμε, καλά, τι γίνεται εδώ πέρα, πλάκα μας κάνουν, τι μας κοροϊδεύει κανένας. Και πολλές άλλες τέτοιες ιστορίες, διότι ο κόσμος αλήθεια στην Πάφο εκείνη την περίοδο, παρόλο που από όπου δούλευε καλά, υπήρχε μια γενικότερη παρακμή στο κομμάτι των ακαδημιών. Το ποδόσφαιρο, ο κόσμος είχε εξαντλήσει την υπομονή του με αυτά που γινόταν τότε, διαλύθηκε η ομάδα 2-3 φορές, δημιούργησαν χρέη. Ο Παφιακός είχε παρακμάσει από την μεγάλη πορεία που είχε κάνει και έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Από στην ουσία και αυτό ήταν μια καινούργια σχετικά ακαδημία. Γενικά δεν υπήρχε κουλτούρα αθλητική. Το έβλεπες και στα σχολεία όταν πηγαίναμε και στα γήπεδα ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος κόσμος. Και ο Άτλαντας σε εισαγωγικά έφερε έτσι μια μικρή επανάσταση στον τομέα των ακαδημιών της ΠΑΦΟΥ. Ο κόσμος είχε κουραστεί από τα συμβατικά συμβούλια, διότι ήταν εποχές που τα συμβούλια των ομάδων και πολλές φορές ακόμα και τώρα γίνεται, υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται αυτές τις θέσεις για προσωπικά τους ωφέλη. Τα οποία πολλές φορές είναι εις βάρος των παιδιών, εις βάρος των ακαδημιών. Εμείς φέραμε ένα καινούριο μοντέλο εκπαίδευσης των παιδιών. Θέλαμε η δυναμική της ακαδημίας να είναι αυτή που ξεχωρίζει και όχι απαραίτητα η αντρική ομάδα ή τα πρωταθλήματα στο U16, στο U18 κτλ. Εμάς, η δύναμή μας, η δύναμη του άθλητα είναι η ακαδημία. Ναι, ναι. Είναι τα παιδιά που έρχονται, που είτε έχουν τις δυνατότητες, είτε δεν έχουν τις δυνατότητες, θέλουν να μάθουν μπάσκετ. Θέλει να μάθει και εγώ η άποψή μου και του Θανάση, είναι ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν μπάσκετ. Πολύ λίγα παιδιά μπορούν να παίξουν μπάσκετ, αλλά όλα μπορούν να μάθουν μπάσκετ. Να μάθουν να ασχολούνται με ένα άθλημα. Αυτό είναι αυτό έφερε ο Άτλαντας. Ότι όλοι έχουν ένα δικαίωμα το να ασχοληθούν και να μάθουν ένα άθλημα. Mm-hmm. Άρα στην πρώτη χρονιά του Άτλαντα, όταν ξεκινήσατε, πόσα παιδιά είχατε στο δυναμικό σας? Όταν τελείωσε η πρώτη χρονιά του Άτλαντα, αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν κοντά στα 200 παιδιά. Ήταν ένας τρομερός αριθμός για πρώτη χρονιά ακαδημίας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε εβδομάδα κάναμε πράγματα για να μας γνωρίσει ο κόσμος. Από εκδηλώσεις κοινωνικές, από 3-on-3 στο δρόμο, από Fan Day, από χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Είχε κάθε μήνα, υπήρχε και μια εκδήλωση μεγάλη, που στυνόταν πολύ επαγγελματικά, με βίντεο, με φωτογραφίες, με ντρόν, με τρελά πράγματα. Και νομίζω αυτό βοήθησε, το ότι έμαθα γρήγορα και σίγουρα ότι τα παιδιά περνούσαν καλά και έβλεπαν ότι βελτιώνονται, έβλεπαν ότι ναι, γιατί οι ακαδημίες, πολλές φορές ο κόσμος φοβάται να πει τη λέξη, να συνδέσει τη λέξη ακαδημία με τη λέξη επιχείρηση. Σαφώς και μια ακαδημία δεν είναι επιχείρηση, αλλά η λειτουργία της είναι σαν επιχείρηση. Έχει εργαζόμενους, έχει κοινωνικές ασφαλίσεις, έχει διάφορα πράγματα. Άρα, από τη στιγμή που έρχεται ένας γονιός και πληρώνει μια συνδρομή, απαιτεί, εσύ είσαι 100% επαγγελματίας αυτό που κάνεις. Και απαιτεί να βλέπει το παιδί του, να το φέρει το Σεπτέμβριο, να το πάρει το Δεκέμβριο, να δει ότι βελτιωθεί, να το συνεχίσει το Πάσχα, να δει ότι όντως το παιδί συνεχίζει να βελτιώνεται, να το φέρει το καλοκαίρι, γιατί πρέπει να το, αυτός που έρχεται και πληρώνει για το παιδί να μάθει μπάσκετ, πρέπει να παίρνει κάτι πίσω. Mm-hmm.
Άρα θεωρείς πως ένα από τα σημαντικά, θα λέγα, κομμάτια όσον αφορά τη διαφήμιση κυρίως μιας ακαδημίας είναι τα social media και μια ιστοσελίδα προφανώς, ώστε να μαθαίνει ο κόσμος... Ναι, πρέπει... Ναι, πρέπει πλέον οι ακαδημίες πρέπει να κινηθούν, εγώ αυτά τα θεωρώ δεδομένα πλέον, έτσι, το ότι μια ομάδα έχει Facebook και μια ιστοσελίδα είναι όπως παλιά, ας πούμε, μοίραζες φυλάδια. Πλέον οι ομάδες πρέπει να ξεφύγουν από αυτό το στάτους. Ανοίξω μια παρένθεση, είχα μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε με τον συνεργάτη του Θανάση και συζητούσαμε αν θα μπορεί να υπάρχουν δύο ξένοι ή τρεις ξένοι. Και αυτό που ρωτούσαμε, απαντούσαμε στον άλλο, είναι γιατί ο κόσμος δεν έρχεται στο γήπεδο, γιατί το προϊόν δεν είναι καλό, γιατί αυτοί που πουλάνε το προϊόν δεν το πουλάνε όπως πρέπει. Το ίδιο είναι και μια ακαδημία. Η μια ακαδημία πρέπει να την πουλήσω με την καλή έννοια όπως πρέπει. Πρέπει να τη διαφημίσω, να διαφημίσω αυτά που κάνουμε στην οικονομία, μέσα στην ακαδημία μου. Άμα κοιτάξουμε τώρα στατιστικά που αφορά τα social media, πλέον το Facebook είναι δεύτερο και μπορεί και τρίτο σε παρακολούθηση ηλικιών, γονέων και παιδιών. Κυρίως υπάρχει το Instagram, το Instagram Stories, που πρέπει να μπουν εκεί ομάδες πλέον. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουν τη μόδα και να τους παρακολουθεί ο κόσμος εκεί που στην ουσία παρακολουθεί πράγματα. Πρέπει η ακαδημία να συμβαδίζει τεχνολογικά. Βλέπετε πλέον πολλές ακαδημίες τώρα, σε μια φάση όπως τώρα που έγινε μια καραντίνα, εγώ βλέπω πολλές ομάδες. Ξαφνικά ξέραν τι είναι το Zoom, ενεργοποίησαν, ειδικά στην Ελλάδα, ενεργοποίησαν αυτή την πλατφόρμα, βάλαν τα παιδιά μέσα, πληρώσαν τη συνδρομή τους, προσπαθούν να κάνουν προπόνηση. Έστω αυτή τη λίγο προπόνηση όμως το παιδί δεν φεύγει το μυαλό του. Άρα όλα αυτά βοηθάνε στο να είναι η ομάδα σύγχρονη. Ακριβώς. Μέσα από τα χρόνια με την, του Άτλαντα, στα οποία είσαι, πώς βλέπεις την εξέλιξη της Ακαδημίας? Εντάξει, η εξέλιξη της Ακαδημίας πηγαίνει με ένα τέτοιο ρυθμό που πολλές φορές το συζητάμε με τον Θανάση, ότι δεν μπορούμε να τον προλάβουμε. Δηλαδή, πολλές φορές η Ακαδημία μας οδηγεί, παρά εμείς οδηγούμε την Ακαδημία. Υπάρχει τρομερή εξέλιξη και στο κομμάτι του όγκου παιδιών και στο κομμάτι της ανάπτυξης και των επιτυχιών που θέλει πραγματικά πολύ σωστή διαχείριση αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι και η δημιουργία της ανδρικής ομάδας του Άτλαντα που βρίσκεται τώρα στη Β1 κατηγορία ήταν και ένας από τους λόγους της εξέλιξης των παιδιών της Ακαδημίας. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά κάποτε θα πρέπει να παίξουν κάπου, έτσι? Ναι, σίγουρα. Κοίτας, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τέταρτη χρονιά φέτος της αντρικής ομάδος. Ο στόχος ήταν αυτός. Δηλαδή, όταν έγινε η αντρική ομάδα, παίζανε την πρώτη χρονιά, εκτός από τον Κώστα τον Κιρτσούδη, που ήταν ο μεγάλος της ομάδος, παίζανε 11 παιδιά από την Ακαδημία. Αυτό ήταν το πλάνο, ότι πρέπει, αν δεν μπουν αυτά τα παιδιά 16 χρόνια να παίξουν σε αυτή τη Β2 κατηγορία ή σε αυτή τη Β1 κατηγορία, άρα πιθανόν δεν μπορούν να παίξουν μπάσκετ. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο. Αν δηλαδή έχουν όνειρα και θέλουν να παίξουν, πρέπει να μπουν να παίξουν σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν είναι το εφηβικό και το παιδικό, δεν τους βοηθάει, ειδικά στα ταλέντα. Και αυτό φάνηκε και από την δικιά μας εξέλιξη των παιδιών, που ξαφνικά τα παιδιά τα δικά μας πηγαίνανε με 200 και 300 και άλλα παιδιά πηγαίνανε με 10 και με 20 ταχύτητα. Αυτό τους βοήθησε αυτή η ανταγωνιστικότητα που είχαν σε αυτά τα πρωταθλήματα. Ότι παίζανε με άντρες, το τρώγαν ξύλο, το ότι ξαφνικά δεν ήταν τόσο εύκολο όσο τα περίμεναν στα παιδικά και στα εφηβικά πρωταθλήματα. Και αυτό τους βοήθησε να εξελιχθούν πάρα πολύ. Και νομίζω και με μικρές εξαιρέσεις συνεχίζει ο Άτλαντας αυτό το μοτίβο, ενώ η αντρική ομάδα να κρατάει μεγάλο μέρος των παιδιών των ακαδημιών. Ναι, είναι καθαρά. Αυτό είναι το πλάνο. Απλά προσπαθήσαμε μέσα σε αυτό το πλάνο, αντί να έχουμε παιδιά, γιατί δεν υπήρχαν στην ΠΑΦΟ οι αθλητές, έτσι μεγάλες ηλικίες δεν υπήρχαν. Είχε κάποια παιδιά ο ΑΠΟΠ. Δεν υπήρχαν αθλητές. Δηλαδή, βάλουμε αγγελία αύριο και πληρώνουμε για να βρούμε παίκτες, δεν θα βρούμε. Διότι δεν υπάρχουν παίχτες στην ΠΑΦΟ και σκεφτήκαμε ότι αντί
να ψάχνουμε να βρούμε παίχτες που είχαν παίξει παλιότερα και σαφώς έχουν σταματήσει και πιθανόν δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Εννοούμε παιδιά τα οποία έχουν όρεξη να δουλέψουν, θέλουν να σπουδάσουν και να συνδυάσουμε αυτά τα δύο πράγματα ώστε να φέρουμε κάτι έτσι πολύ ωραίο στον χώρο του μπάσκετ. Και νομίζω σιγά σιγά αυτό αρχίζει δείχνει, βγάζει καρπούς αυτή η κατάσταση και βοηθάει τα παιδιά πρώτον να σπουδάσουν και δεύτερον να παίξουν το άθλημα που αγαπάνε. Βλέπουμε την Buffo πάντως τα τελευταία χρόνια, τόσο με την παρουσία του Atlanta αλλά και του APOP, να αποκτά αυτό το μπασκετική κουλτούρα, θα έλεγα, με κόσμο αρκετό να μαζεύεται στα γήπεδα. Κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός αυτός που δημιουργήθηκε μεταξύ APOP και Atlanta από ένα και σημείο και μετά, βοήθησε στο να αναπτυχθούν και δύο ομάδες. Διότι πραγματικά μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή ότι ο ανταγωνισμός που έχει ο ΑΠΟΠ και ο Άτλαντας είναι θεμητός. Δεν είναι αθέμητος. Είναι θεμητός ανταγωνισμός. Ο ένας προσπαθεί να γίνει καλύτερος από τον άλλον. Και έτσι ανέβηκε το μπάσκετ τόσο πολύ στην ΠΑΦ. Κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ. Πάντως, παρά το γεγονός ότι η Πάφος είναι μια μικρή θεωρητικά πόλη. Έχει πάρα πολλά παιδιά στις ακαδημίες και των δύο ομάδων και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα γενικότερα. Ναι, σίγουρα και νομίζω το έχουν αντιληφθεί και το ξέρουν και οι θήκοντες της Ομοσπονδίας ότι έχει δημιουργηθεί πλέον ένας φοβερός πόλος στην Πάφο. Εγώ θα πω ότι η Πάφος αυτή τη στιγμή αναλογικά έχει ξεπεράσει σίγουρα τη Λεμεσό και σε θέμα ποιότητας ταλέντων και σε θέμα δουλειάς και σε θέμα ομάδων, αντρικών ομάδων. Διότι στη Λεμεσό έχει μείνει αυτή τη στιγμή μόνο ο Απόλλωνας. Ευτυχώς εμφανίστηκε η Ανόρθωση και πραγματικά είναι μια έτσι, ηλιαχτίδα μπασκετική. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει και η Λεμεσός. Έκανε μία πτώση, έτσι, έφτασε και αυτή στον πάτο και σιγά σιγά αρχίζει, παίρνει και μπρος. Η Κύπρος χρειάζεται όλες τις επαρχίες, η αλήθεια αυτή είναι. Πρέπει όλες οι επαρχίες, όπως ο Άτλαντας ανταγωνίζεται τον ΑΠΟΠ, ο ΑΠΟΠ τον Άτλαντα, έτσι σιγά σιγά όλες οι επαρχίες να ανταγωνίζονται μία την άλλη, ώστε να δημιουργηθεί έτσι μία κατάσταση ενός καλού ανταγωνισμού για να μπορέσει να ανέβει και λίγο το άθλημα. Έτσι, και αφού πιάνουμε μια γενικότερη κουβέντα για την Κύπρο, σχολίασε μας έτσι λίγο πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο αναπτυξιακό πρώτα, γενικά σε όλη την Κύπρο. Και σε μένα μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Εγώ μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια, από το 12 και μετά που είμαι στην Κύπρο, σε 8 χρόνια, βλέπω πραγματικά κάθε χρόνο τα πράγματα να πηγαίνουν και καλύτερα. Στο κομμάτι των ακαδημιών. Έχουν βελτιωθεί πολύ τα πρωταθλήματα, έχουν φτιαχτεί μια δομή που με πολύ μικρές αλλαγές μπορεί να γίνουν ακόμα καλύτερα, κατά την άποψή μου. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πολύ καλή επικοινωνία με την Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία δεν είναι μόνο ο πρόεδρος έτσι, ή ο αντιπρόεδρος. Πάρα πολλοί άνθρωποι που στην ουσία με αυτούς προσπαθήσει να συνεργαστείς καθημερινά, να σου αλλάξουν τον αγώνα, να σου τον βάλουν άλλη ώρα, να φτιάξουν τα δελτία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ομοσπονδία, πολύ αφανείς ήρωες στην Ομοσπονδία που μας βοηθάνε να γίνει αυτή η λειτουργία. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Βλέπουμε τις μικρές εθνικές ομάδες ότι συνεχίζουν την καλή τους πορεία και με τον Λουιτό Δημητρίου και με τον κύριο Μοσουρίδη. Τώρα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Υπάρχουν κάποια πράγματα στο κυπριακό μπάσκετ που οτιδήποτε να έκανε ο καθένας είναι πολύ δύσκολα να αλλάξουν. Mm-hmm. Όπως? Και αυτό έχει να κάνει πρώτο με το στρατιωτικό. Όπως είναι το στρατιωτικό, το οποίο ένα παιδί το οποίο όσο μεγάλο ταλέντο και να είναι, θα χάσει μια χρονιά. Είναι πολύ δύσκολο να μην τη χάσει εκείνη τη χρονιά που θα είναι φατάρος. Και το δεύτερο θέμα είναι οι σπουδές του. Το ότι εσύ ο σαν άτλας μπορεί να έχει επενδύσει πολλά πάνω σε ένα παιδί και το παιδί εκείνο 19 χρόνια να σου πει και να σκότει, πρέπει να πάω στην Αγγλία να σπουδάσω, πρέπει να πάω στη Τσεχία, στην Ελλάδα να σπουδάσω. Οπότε, ό,τι έκανες εσύ, ξαφνικά μηδενίζεται και πρέπει να ξαναξεκινήσεις πάλι από την αρχή. Και αυτά τα στοιχεία νομίζω δεν είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν και να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά. Γιατί βλέπουμε ότι
άμα δεις σε όλο το εύρος του κυπριακού αθλητισμού, αυτοί που έχουν φέρει τις επιτυχίες είναι παιδιά τα οποία ζουν στο εξωτερικό, μεγάλωσαν στο εξωτερικό και πήγαν σε σχολές μεγάλες στο εξωτερικό για να μπορέσουν να αναπτυχθούν στο άθλημα που κάνανε. Εντάξει, σίγουρα βοηθάει βέβαια σε ένα κομμάτι και αυτό το γεγονός ότι θα πάνε τα παιδιά αυτά και στο εξωτερικό, θα δουν κάποιες άλλες εμπειρίες, παραστάσεις, θα δουν πώς δουλεύουν άλλες ομάδες. Οπότε με την επιστροφή τους στην Κύπρο θα έχουν μια διαφορετική αντίληψη του αθλήματος. Σίγουρα, απλά αυτές οι περιπτώσεις, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει εγώ μέχρι τώρα, δεν είναι πάρα πολλές, η αλήθεια είναι. Συνήθως τα παιδιά όταν γυρνάνε, έχει φύγει, ας πούμε, διότι για να παίξεις μπάσκετ, δηλαδή άμα δεις όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν τώρα μπάσκετ ή που τελειώσαν το μπάσκετ, όπως ο Παναγιώτης ο Τρισόκας, όπως ο Κούνας, όπως ο Σισόπουλος, εγώ πολλά παιδιά από αυτά έπαιζαν στην Ελλάδα στην Α2. Όταν έφυγαν από την Κύπρο και ήρθαν στην Ελλάδα, ήρθαν να παίξουν μπάσκετ. Δηλαδή, και γύρισαν πίσω και έπαιζαν μπάσκετ. Για να παίξεις μπάσκετ και να είσαι επαγγελματίας, πρέπει να αφοσιωθείς αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρετε παιδιά, στα 20 φεύγω, πάω να σπουδάσω και μετά από 4 χρόνια θα έρθω να γίνω επαγγελματίας. Αυτό, όσο και να μας αρέσει, είναι η πικρή αλήθεια. Κάποιο παιδί, για να παίξει μπάσκετ, πρέπει να αφοσιωθεί πλήρως σε αυτό που κάνει. Μαζί με τις σπουδές του φυσικά, έτσι δεν το συζητώ, ότι πρέπει το παιδί να σπουδάσει, αλλά θέλει αφοσίωση. Και στη σημερινή είναι δύσκολο να το βρεις αυτό το πράγμα. Ναι, θέλει θυσίες πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Θέλει πολλή θέληση, γιατί αν δεν θέλεις κάτι, σίγουρα δεν μπορείς να το πετύχεις. Ναι, κοιτάξτε, πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν δικαιολογίες, ξέρεις, δεν με βοήθησε ο προπονητής μου. Εγώ μπορώ να σου πω ότι... Ναι, αυτή τη συμβολή που δίνω εγώ στα δικά μου τα παιδιά είναι ότι κανένας δεν θα σε βοηθήσει αν δεν βοηθήσεις πρώτος εσύ τον εαυτό σου. Όμως το πρόβλημα για να μπορέσει, εμείς δηλαδή είχαμε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, ήταν το, πέρα από το ότι θέλαμε να παίξουμε μπάσκετ, ήταν το οικονομικό. Δηλαδή μπροστά σου ήταν πολλές χιλιάδες ευρώ αν έπαιζες ένα μέτριο μπάσκετ. Στην Ελλάδα τότε, σε αυτές τις εποχές που έπαιξα εγώ, ήταν πολύ πολύ εύκολο να βρεις 25 και 30 χιλιάδες ευρώ να παίρνεις τον χρόνο. Τα οποία λεφτά τώρα είναι, παίρνουν παίχτες πρώτη κατηγορία στην Ελλάδα. Δεν το συζητώ. Στην Κύπρο, ένα παιδί πρέπει να βρει το κίνητρο για να παίξει. Και το κίνητρο, σαφώς, το μεγαλύτερο κίνητρο είναι να κάνει το μπάσκετ δουλειά του. Ή μία από τις δουλειές του. Εντάξει. Αν ένα παιδί δεν βλέπει φως, γιατί ένα παιδί συζητάει. Θα ρωτήσει τον Αντώνη τον Κατσαρό, ρε Αντώνη, πόσα λεφτά παίρνεις, ξέρω εγώ, στην ΕΘΑ, πόσα λεφτά παίρνεις στον ΑΠΟΠ. Άμα καταλάβει ότι ξέρεις τι λεφτά να πάρω, αφού δεν παίρνουμε τίποτα. Ή αυτά που παίρνουμε ψίχουλα. Θα προσπαθήσει και αυτό να βρει, σου λέει, τι να κάνω, να παίξω μπάσκετ, αλλά πρέπει να εξασφαλίσω και εγώ την επαγγελματική μου πορεία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να βάλω εδώ ίσως και κάτι που ίσως μπορούμε να πούμε και παρακάτω, είναι το κομμάτι των ξένων. Δηλαδή, και εγώ είμαι υπέρ να μειωθούν οι ξένοι. Αλλά να μειωθούν οι ξένοι, αλλά πρέπει να ανέβει και το κασέ των Κυπρίων παιχτών. Είναι πολύ σημαντικό να ανέβει το κασέ των Κυπρίων παιχτών. Ακριβώς, ναι, ναι. Μιας και το αναφέρεις, έτσι να συζητήσουμε λίγο για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα γενικότερα, για την πρώτη κατηγορία που προφανώς και παρακολουθείς. Φέτος είδα πολλούς αγώνες στον χώρο της κατηγορίας. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Απόλλωνας. Ήταν μια πολύ ωραία ομάδα. Το έχω πει και στον Γκότσο να δούνε ότι πραγματικά ήταν, έφτιαξε μια πολύ ωραία ομάδα με πολύ χαμηλό budget. Εντάξει, δεν το συζητώ, ο Κεραυνός ήταν πολλά επίπεδα πάνω από τις άλλες ομάδες. Ο Πόπ έκανε την προσπάθειά του. Για μένα, όπως συζητάω και με τους ανθρώπους εδώ, το από, πρέπει να μείνει σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο. Έχει να συναγωνιστεί ομάδες που έχουν πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Έχουν βρει τα μονοπάτια, την εμπειρία, ξέρουν να βρίσκουν ξένους πλέον. Σιγά σιγά νομίζω ότι η εμπειρία θα βοηθήσει τον ΑΠΟΠ και αυτός θα κάνει ένα βήμα παραπάνω. Όμως πάλι το προϊόν δεν πουλάει. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και εκεί πρέπει να είναι η κατεύθυνση της Ομοσπονδίας. Όχι στο πόσοι ξένοι θα παίξουν και αν θα παίξουν 3 ή 4 ή 2. Για μένα ένας καλός αριθμός στην Κύπρο νομίζω είναι οι 3 ξένοι.
αλλά γιατί το άθλημα δεν πουλάει. Πρέπει πραγματικά να γίνει μια καλή έρευνα σε αυτό το κομμάτι και να ψάξουμε να δούμε γιατί αυτό το προϊόν ενώ στις ακαδημίες και στα αναπτυξιακά πουλάει, στην πρώτη κατηγορία δεν πουλάει. Και έχουν κάνει, μπορώ να πω, πολλές ομάδες προσπάθεια και η ΑΕΚ και ο Κεραυνός. Σπαταλήσαν πολλά λεφτά, αλλά πάλι και αυτοί δεν πουλούσε το προϊόν. Δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο, δεν πολύ ασχολείται με το αν θα κέρδισε ο Κεραυνός ή όχι. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και κάποτε, αν ήταν ένας από τους λόγους, ήταν η προβολή του, ή μάλλον η μη προβολή του αθλήματος. Ειδικά τα χρόνια που ήρθες εσύ στην Κύπρο εκείνη τον καιρό και λίγο πιο μετά, δεν υπήρχε καθόλου προβολή του αθλήματος. Είχαν σταματήσει τα μέσα να τα προβάλλουν. Στη συνέχεια γίνονται. Να σου πω ότι πλέον πιο πολλά βλέπω από τα κυπριακά site με θέμα του μπάσκετ, παρά βλέπω τα ελληνικά site. Είναι απίστευτο το πράγμα που γίνεται στην Κύπρο. Ένας καταιγισμός θεμάτων και πολύ ωραία θεματολογία με καλούς και καλεσμένους και θέματα. Τρομερή δουλειά και συγχαρητήρια κιόλας για αυτό το πράγμα. Πλέον παρακολουθείς πολλά πράγματα της Ελλάδος από κυπριακά site παρά από την Ελλάδα. Και αυτό είναι δικαιολογίες, να σου πω. Όταν θέλουμε να βρούμε δικαιολογίες, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές. Εγώ, η δικιά μου άποψη είναι ότι οι ομάδες πρέπει να φύγουν από το στάτους, και το λέω να μην παρεξηγηθώ, του σωματείου, και πρέπει να πάνε να δουλέψουν σε ένα πιο επαγγελματικό στάτους. Το οποίο στάτους αυτό είναι όταν κάτι δεν πουλάει, πρέπει να δω αν το προϊόν μου, καταρχάς αυτό που πουλάω, ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν ενδιαφέρει τον κόσμο, πρέπει να βρω τους κατάλληλους ανθρώπους. Καμία ομάδα, νομίζω, δεν έχει τμήμα marketing. Δεν διανοείται κάποιος επενδυτής να βάζει 1 εκατομμύριο ευρώ σε μια ομάδα και να μην έχει τμήμα marketing. Που θα προωθήσουν σωστά το επάγγελμα όπως πρέπει, γιατί γνωρίζουν τη δουλειά τους. Θα προωθήσουν σωστά αυτό το προϊόν που λέγεται, ξέρω εγώ, Κεραυνός. Και να μην παρεξηγηθώ, λέω συνέχεια το όνομα του Κεραυνού, γιατί θεωρώ ότι είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, με το υψηλότερο budget, τις καλύτερες υποδομές, δομές, για αυτή την άποψη το λέω. Άρα πρέπει να επενδύσουν και οι μικρότερες ομάδες σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το δώσουν αυτό το κομμάτι στους επαγγελματίες, να το πληρώσουν για να μπορέσει σιγά σιγά η κάθε ομάδα να γίνεται μια ωραία κατάσταση στο γήπεδο. Γιατί μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια έχω πάει σε 50 αγώνες της πρώτης κατηγορίας και δεν είδα ούτε ένα μικρό event σε αυτούς τους αγώνες. Ούτε ένα μικρό event. Να πεις ότι, ξέρω εγώ, έχω τη ματσχότ μου, σήμερα θα κάνουμε ένα πάρτι, θα έχει ένα face painting, τα παιδιά θα περάσουν ωραία, θα τους κεράσουμε κάτι, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση έτσι, ένα πάρτι, ώστε να πάρει ο άλλος το παιδί του και να έρθει όχι απλά να δει τον μπάσκετ, να περάσει και ωραία. Αυτό πρέπει να επενδύσουν σε αυτό οι μάτες. Ακριβώς, είναι και ένα άρθρο που είχα κάνει και παλιότερα μέσα σε αυτή τη σεζόν σχετικό, που είχα πει όπως οι ομάδες πρέπει πλέον να παρουσιάζουν τα παιχνίδια τους σε μια μικρή γιορτή, ώστε να μπορέσουν να προσκαλέσουν περισσότερο κόσμο. Μπράβο. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πρέπει να γίνεται γιορτούλες κάθε μέρα. Δεν είναι πολλοί αγώνες, οπότε θα μια ομάδα θα παίξει 10 αγώνες εντός έδρας, είναι 10 ωραία πάρτι. Και σιγά σιγά ο κόσμος θα έρθει. Απλά ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο. Δηλαδή, π.χ. πάει, βλέπει τελείως διαφορετικά μεγέθη βέβαια, αλλά πάει να δει τον Παναθηναϊκό και πάει να δει ένα σπουδαίο παίχτη. Θα πάει να δει, ξέρω εγώ, τον Καλάθι, θα δει σπουδαίωματα. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν τόσο σπουδαία ονόματα ώστε κάποιο να του κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση να πάει να δει έναν τρομερό παίχτη. Θα του κάνει όμως πολύ μεγάλη εντύπωση να πάει να δει 10 ταλέντα. Mm-hmm. Νομίζω και στην Πάφο φέτος, έτσι και ένα δικό μου παιδί, ο Χαράλαμπος ο Δημητρίου, πήγαινε ο κόσμος για να δει το Χαράλαμπο. Γιατί έβλεπε, άκουγε, ξέρω εγώ, από τον Αντώνιο ότι ξέρεις, ρε, αυτός έκανε μια καλή εμφάνιση. Ρε, κάτσε να πάνε να τον δούμε. Τι είναι αυτός ο παίχτης. Δηλαδή, πρέπει να κινήσουμε και λίγο την περιέργεια του κόσμου, ώστε να έρθουν να δουν αυτά τα ταλέντα. Θα έρθει να δουν τα ταλέντα, σίγουρα. Και φίλοι και συγγενείς και γνωστοί. Ακριβώς. Και μια και αναφέρθηκε στο Παναθηναϊκό, εκείνο το άρθρο που σου λέω ότι είχα γράψει και το είχα χαρακτηρίσει ως πώς πρέπει να γίνεται σαν μια μικρή γιορτή το κάθε παιχνίδι, το είχα εμπνευστεί από κάτι που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιζε παιχνίδι της Ευρωλίγκα, που δηλαδή ένα παιχνίδι που έτσι κι αλλιώς θα είχε γεμίσει το γήπεδο. Και αποφάσισε σε εκείνο το παιχνίδι, στο ημίχρονο, να τιμήσει τον Κριστόφ Βαζέχα, τον θρυλικό παίχτη του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Άρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν υπήρχε λόγος να το κάνει σε εκείνο το παιχνίδι. Γιατί έτσι, γιατί αυτά είχε κόσμο. Παρ' όλα αυτά το έκανε. Θα πήγαινε κόσμο.
Ναι. Εμείς πήγαμε την Ακαδημία μέσω κάποια φιλικά που παίξαμε τον Παναθηναϊκό να δούμε και έναν αγώνα Ευρωλίγκας. Και πραγματικά πήγαμε μία ώρα πιο νωρίς στο γήπεδο και προλάβαμε να καθίσουμε 2 λεπτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Γιατί ήταν τόσο πολλά τα πράγματα που θέλανε να δουν τα παιδιά. Να φωτογραφηθούν στο stand, ξέρω εγώ, της Κοσμοτέ, να πάρουν από την μπουτίκ πράγματα, να πάρουν, ξέρω εγώ, είχε διάφορα πράγματα εκεί πέρα που μπορούσαν να κάνουν, διαγωνισμούς. Τα παιδιά ήταν εξασιασμένα στο ότι τόσα πράγματα μπορούν να κάνουν εδώ πέρα και δεν μπορούσαν να τους μάθουν, ρε, θα ξεκινήσει ο αγώνας, πρέπει να πάμε στη θέση μας. Γι' αυτό σου λέω ότι τα παιδιά δεν πάνε μόνο να δουν τον αγώνα, θέλουν να ζήσουν όλη τη γιορτή. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Τίποτα. Καλή δύναμη στον κόσμο μόνο, διότι περνάει δύσκολα αυτές τις μέρες. Πάλι όμως πρέπει να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο. Αν ερχόταν κάποιος και μας έλεγε, ξέρετε, σας δώσω ένα μήνα άδεια να κάτσετε σπίτι σας, το 100% θα είχε εκμεταλλευτεί αυτή την άδεια και θα την είχε πάρει σαφώς. Πρέπει να δούμε στη γειτονιά μας, στους φίλους μας, στον περίγυρό μας, ποιος άνθρωπος έχει ανάγκη, ποιος άνθρωπος δυσκολεύεται και εμείς να καταφέρουμε έστω όσο μπορούμε να βοηθήσουμε το διπλανό μας, να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ακόμη και στην πολυκατοικία που μένουμε, μπορεί στον πάνω στο κάτω όροφο να μένει μια γιαγιά που μπορεί να μην μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, ενώ εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τον κόσμο, τον διπλανό μας και νομίζω όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Είναι έτσι να στο δούμε σαν μια περίοδος αποτοξίνωσης από όλα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή σου στη σημερινή. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Επίσης, να σε καλά. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Courtcast. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. I love this game. Took me from rags to riches.